ήσυχα, θα πέσει τίποτα. Τεκανόιτς! Σκάσε ρε... Σώτο, που είμαστε σήμερα? Όχι σήμερα. Σήμερα είμαστε στα βουνά και στα λαγκάδια. Ποιο βουνό και ποιο λαγκάδι? Είμαστε στο όρος Όθρης, στο λαγκάδι του Πυργετού. Πω. Μάνα, δεν ξέρω που είμαστε. Ρε, από πίσω μας έχουμε ένα νταμάρι. 2 μέτρα νταμάρι. 2,5 νταμάρι. Σαν το Σωτήρι. Όχι ρε. Κινούμουν η Wikipedia εσύ. Λοιπόν. Τότε εδώ πέρα λες να πάρουμε καθόλου για το μαγαζί σου τίποτα? Όχι, αυτά για τον μπούζο, εμείς έχουμε πέτρες ποιότητας. Κοίτα. Εκεί γιατί είναι μαυρισμένο? Άλλο πέτρο, με έχει σαπίσει. Έχει πάρει νερά. Ωραία πράγματα. Πού θα πάμε μετά από εδώ? Κάνε διαφήμιση στο μαγαζί. Ποιο? Οικονομικά υλικά 242 χιλιόμετρα Αθηνών Θεσσαλονίκης. 24-22-25-5-18. Πού θα πάμε μετά από εδώ? Για πού κατευθυνόμαστε? Πάμε στους κουφούς. Του κουφού την πόρτα, όσο θέλεις πρώτα. Να πω μια ιστορία για τους κουφούς και για τους κουκουτούς. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Έλα, πες. Μου το έχουν πει παλιοί. Για πες. Ήταν που λες να φτιάξουν τα 2 χωριά. Και λένε τι όνομα θα δώσουμε στα χωριά. Ωραία. Πάει που λες, ο ένας λέει θα αφήσουμε ένα κόκορα για να δούμε πού ακούγεται. Έτσι και έγινε. Άφησαν τον κόκορα που λες και εκεί που ακουγότανε τον ονόμασαν κουκουτούς. Εκεί που δεν ακουγότανε, τον ονόμασαν κουφούς. Ενδιαφέρον. Αλήθεια τώρα. Έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω άμα ισχύει. Δεύτερον, ο δρόμος εδώ, γιατί έγινε έτσι, ξέρω, γιατί έκανε μια ευθεία αυτός γραμμή. Ναι, γιατί έγινε. Να τον δείξω. Θα το δουν μετά με τα μάξι, ρε φίλε. Όλοι να τα πηγαίνουμε. Να γυρίσω και την κάμερα λίγο να δούνε. Πες να φάνε για πες εσύ. Μικρόφωνο. Γιατί ξέρω εγώ έγινε έτσι ο δρόμος και μια ευθεία, ξέρω εγώ, από τον Αλμυρό μέχρι πάνω τα χωριά. Εννοείς γιατί έγινε με στροφές και δεν έγινε με ευθεία? Ναι, γιατί έγινε γιατί είναι έτσι. Βουνό. Και γιατί σαν είναι βουνό? Δεν ξέρω. Κοίτα, άμα το πας με τις θεωρίες της οδοποιίας, ναι εντάξει, έπρεπε να γίνει έτσι καλός ή κακός. Αλλά απ' την άλλη, τι έκαναν οι παλιοί? Έδαιναν σε ένα γαϊδούρι ξύλα και αυτόν τον δρόμο που θα ακολουθεί στο γαϊδούρι, εκεί θα γίνει ο δρόμος. Τι άλλο, στις Όθρες έγιναν επίσης οι Τιτανομαχίες. Γι' αυτό λέει το μυθικό βουνό των Τιτάνων. Ναι, τον Τιτάνο, υπάρχει και πολύ ξύλι εκεί. Ναι, με τους θεούς του Ολύμπου. Ποιους θεούς του Ολύμπου ρε μαλάκα, είναι ιστορικές και θεωρητικές. Τι λες ρε, οι Τιτάνες, ο Κρόνος, ο Τιτάνας. Δεν ήτανε θεοί του Ολύμπου, ήτανε οι πατέρες του Δία. Ήταν ο μπαμπάς του Δία. Ο μπαμπάς του Δία. Ναι, ο Δίας ήταν Κρόνος. Δεν ήταν θεοί, ήταν Τιτάνες. Ο Κρόνος ήταν ο πατέρας του Δία. Γάμο το σχολείο σου. Ο Τιτάνας. Ναι, δεν ήταν θεός όμως, ήταν Τιτάνας. Ναι, αυτό λέω ρε. Ωραία. Τιτάνας λέω ότι ήταν ο Κρόνος. Ακριβώς. Ναι, ήταν Τιτάνας και που σκότωνε τα παιδιά του. Αλλά... τα έτρωγε. Τα έτρωγε, ναι. Ναι. Αυτό. Ωραία. Και το όλο το ξυλίκι και το ξυλίκι πάνω. Ναι. Ναι, αλλά με το Δία δεν ήτανε. Δεν ήταν ο Δίας, ήταν μωρό. Ήτανε πριν γεννηθεί ο Δίας. Ναι, ρε, πολύ πιο πριν. Είναι πώς είναι τα Lord of the Rings. Έχουν περάσει κάποια χρόνια από τότε. Τα Lord of the Rings, πριν τα Lord of the Rings ήταν τα Hobbit, πριν το Hobbit ήταν το Silmarillion. Δεν ξέρεις, άκυρο. Κόψε σκηνή αυτή. Ένα πράγμα σου λέω. Έτσι και δούμε Αρκούδα, είμαι ο πρώτος που έχω φύγει. Εγώ είμαι πιο πρώτος από πρώτος. Αλήθεια, τώρα θα δούμε Αρκούδα. Γουστάρω. Έχει Αρκούδες, φίλε. Εγώ θα κάτσω για να τις χαϊδέψω λίγο. Μην σε χαϊδέψω αυτές, γιατί μια φορά. Καλά, θα έχω να λέω ότι έχω χαϊδέψει Αρκούδα. Ναι, όμως άμα σχαϊδέψει αυτή, μια φορά θα σχαϊδέψεις, ξεχαϊδέψεις, πίστεψέ με. Θα σχαϊδέψεις, θα κάτσεις ήσυχα και μετά θα σε φάει. Λοιπόν, πάμε. Κάνε άλλο story. Να αρχίσουμε. Ξέρεις άλλα? Ξέρω. Θες να τα αφήσουμε να τα πούμε πιο πάνω λίγο, άμα είναι? Για τα ζιρέλια ξέρω, αλλά έχουμε φύγει από τα ζιρέλια. Ναι, δεν είμαστε. Λοιπόν, άκου να σου πω. Τι είναι ρε. Λοιπόν, φτάσαμε. Είναι Γιάκουψ Φουντούκι. Φτάσαμε στους Κοφούς. Στη Κοριό. Δηλαδή τώρα εγώ και να φωνάξω δεν θα μου ακούσει κανένας, τζάμπα θα φωνάζω. Όχι ρε, έχει εγώ πρόβατα, έχει λάδια, έχει μοσχάρια. Έλα, αστιεύουμε. Έχει ζυγούρια, έχει κρυάρια, έχει κερκεντέκες, έχει καρακάξες, έχει αγκουστέρες. Τι άλλο έχει, ό,τι θες. Εδώ μεταξύ έχει μία ωραία... Πες το δροσουλά. Κρύο. Ένα ωραίο κρύο εδώ πάνω. Μία ωραίο κρύο. Μία ωραίο κρύο, α. Έλληνα. Έλληνα από την Κρύο. Κορεάτη. Κορυδεύεις εσύ. Ναι. Πάρε τα λεφτά μου. Οχ, τα λεφτά μου. Πες την κάμερα τι έκανες. Πέταξε ένα νόμισμα και έφυγε από πίσω. Από το... Αυτός ωραία καλά θέλει να βγάλει βίντεο τώρα, Η κοκοτή που είναι από εδώ. Από την κορυφή εκείνη. Ναι. Από πίσω. Πίσω από αυτή την κορυφή. Ναι, κι άλλο λίγο νομίζω. Μάλιστα. Να τη δείξουμε αυτή την κορυφή. Μπες Google Maps, έχω έτσι νομίζω ρε φίλε, τι να σου πω. Ή προς τα εκεί είναι, ή προς τα εκεί. Αλλά για να πάμε από εδώ κοκοτούς πρέπει να κάνουμε όλο τον κύκλο, φανταστώ. Όχι, να πρέπει να κατέβουμε λιμένο και πάμε την άλλη μεριά. Ναι, κατάλαβα. Όχι, υπάρχει και δρόμος νομίζω. Ή κοφή βρει ένα, ή κοκοτή βρει ένα εννοείται. Αλλά με χωματόδρομο. Κατάλαβα. Γράμματα. Θα κάνουμε καμιά βόλτα μέσα στο χωριό. Θα πάμε καμιά βόλτα μέσα στο χωριό και... Με τα μάξι με τα πόδια. Με τα πόδια ρε. Με τα πόδια, πάρουν και την κάμερα στο χέρι. Πάμε τα ποδιά. Πάμε. Ναι. Πάμε. Δεν πέρα πεζόδρομο έχουμε. Πεζόδρομο έχουμε. Μπαίνω με Google να δούμε τι λέει και τους κοφούς. Για μπες. Και τέτοια. Κεντρική πλατεία. Λοιπόν, οι κοφοί ανήκουν στο Δήμο Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας που βρίσκεται στην περιφέρεια Θεσσαλίας, σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδος όπως διαμορφώθηκε με το πρόγραμμα Καλλικράτης. Η επίσημη ονομασία ή κοφή, έδρα του Δήμου Αλμυρού, είναι ο Αλμυρός που ανήκουν στο γεωγραφικό διαμέρισμα Θεσσαλίας. Κατά τη διοικητική διαίρεση της Ελλάδος με το σχέδιο Καποδίστριας, μέχρι το 2010 οι κοφοί άνοικαν στο τοπικό διαμέρισμα κοφών του πρώην Δήμου Αλμυρού του νομού Μαγνησίας. Οι κοφοί έχουν υψόμετρο 501 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 39,1, γεωγραφικό μήκος 22,7. Οδηγίες για το πώς θα φτάσεις στους κοφούς θα βρείτε εδώ. Μπες Google Maps, βρίσκεις. Γεωγραφική ενότητα Κεντρική Ελλάδα, αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στερεά Ελλάδα, περιφέρεια Θεσσαλίας, περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, Δήμος Αλμυρού, Δημοτική ενότητα Αλμυρού, τόπος, τοπική κοινότητα κοφών, επίσης ονομασία ή κοφή, έδρα Αλμυρού 501, κώδικας οικισμού 24.020.201.0601, γεωγραφικό διαμέρισμα στη Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, μας την πέσαν οι κότες, πρώην δήμος η κοινότητα Αλμυρού, διαμέρισμα κοφών. Μαλάκα, στην πλατεία πιάνω φορτζήρε. Αυτά είναι. Είδες άμα έχει ενισχυθεί σηματός πάει καλά. Τρεις φορές το διπλώνεις. Μία. Τι μπία θα φύγει, δύο. Δύο, εκεί. Τι είμαστε ρε μαλάκα. Τι μου το κλαρένα. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. Λοιπόν, το βίντεο θα περιέχει το καθένα του προϊόντος. Τι θα πει. Γιατί. Πέτρες και σημαντών σαρίες. Πούντες. Ορίστε. Αλήθεια. Αυτές εδώ είναι σαρίες. Ναι, πώς. Δεν το καταλάβεις, ρε. Καταλαβαίνω, εγώ φόγκο της κόβω, ρε. Άμα είναι έτσι. Κοιτάξτε δουλειά. Το μικρόφωνο, τα λεπτά. Πείτε του κάποιος να μην μας χάλε το πλάνο. Και εδώ πέρασες. Και εδώ πέρασες, παρακαλώ. Ψυχαλίζει, εδώ δεν καλά, θέλω να κατουρίσω λίγο. Προς τα πάνω θα έχουμε ομίχλη. Ω, έχει κρύο, ρε. Μην έχεις ακέτα. Τι έπαθες, ρε. Κρυώνει, παιδί. Πώς μου κρύωσε. Εντάξει. Μην έχεις ακέτα. Έχω, μπουφάν. Τι σε φοράτε. Μες στα μάξι. Αυτός είναι κρυότερος με φιάλτς. Από μικρός το βλέπω. Ο δρόμος. Όχι ο δρόμος. Ποιο. Τέτοιο ρε, το πώς το πω, ο γκρεμός από δίπλα, μια μεριά από τον δρόμο που θα είναι από τη δικιά μου τη μεριά. Σε κάθε... Όταν ήμουν μικρός, όταν έμαθα να οδηγάω, ναι. Ο χειρότερος με φιάλτησε να φεύγω έτσι. Από γκρεμό. Ναι. Δηλαδή έβλεπες ότι οδηγούσες και έφυγες από γκρεμό. Ναι, έτσι θα πεθάνω. Στο λόγο τώρα, ξέρεις. Ναι, μόνο μην πεθάνουμε τώρα. Δεν έχω άλλον, μόνος μου έφευγα. Α. Άμα τρέχεις έτσι θα πεθάνουμε. Τι άρεμα WRC και αυτά. Ανοίγουν στο παρελθόν. Όταν έρθει η ώρα να φάτε κοτόσπα σε νοσοκομείο θα καταλάβετε. Γιατί το λέω. Άρα να είχα τώρα ένα MX5. Τι είναι αυτό ρε. Mazda. Πέμπτη είναι σήμερα, αύριο έχει λαϊκή. Θα πας. Όχι, το λέω. Γιατί ρε. Τους καημένους λαϊκατζίδες τώρα θα βγούμε στη βροχή να πουλήσουν τα ζαρζαβάτια τους. Δεν νομίζω να βρέχει αύριο. Γιατί τι είναι αύριο. Παρασκευή. Γιατί δεν βρέχει την Παρασκευή. Εγώ σχολείο έτσι άκουσα. Συνήθως Παρασκευές δεν βρέχει. Αυτό τον καιρό γουστάρω έτσι, αυτό το πράγμα αυτή μου ντύλα. Τι γουστάρεις και ξαναπες το. Τη μουντίλα αυτού του καιρού. Είναι μουντός. Ας πούμε είναι Ευρωπαίος τώρα τσαμπίρας. Ευρωπαίοι άλλες ορολογίες. Πω πω φίλε. Στροφές για 5,5 χιλιόμετρα. Γαμήθηκα. Άμα είναι να οδηγήσω. Ρε, πρέπει να βρεις μια βάση. Όπο φίλε, αυτό μπροστά πρέπει να βγει. Κάπως να το βγάλουμε ένα βίντεο. Ποιο? Μπροστά. Ναι, πάλι να γράφει ρε. να βάλω. Αυτό ναι ρε. Ναι ρε. Απλά να μην πάμε γρήγορα. Ναι ρε, πως χαλά. Εδώ πέρα θέλει γάντια τώρα, δεν γίνεται. Ωραία θέα έχει πει, κάτι φαίνεται όλο. Κοίτα, εκεί είναι ο Λούλης, από πίσω είναι η Μιτζέλα, φαίνεται το νησάκι. Και βλέπουμε το νησάκι που ψηλά στο χωριό και λέμε «Ωρα μαλάκα, ανεβήκαμε ψηλά, βλέπουμε το νησάκι». Και τώρα το βλέπουμε και την κορυφή που βλέπουμε το νησάκι. Πάνω είναι απίστευτα. Σουρπ. Είμαστε κοντά με το μνημείο. Εκεί πιο πάνω είναι. Τόσο πάνω. Τόσο πάνω. Δεν έχει πολλές στροφές ακόμα. Αλλά κοίτα πιο πάνω τι γίνεται από την ομίχλη. Πώς την βάλες με τη ζακέτα εσύ ρε. Τι? Πώς την βάλες με τη ζακέτα. Δεν ήξερα. Αυτό μάγκες θα πάτε στο παζάρι και θα πάρετε ένα φλάι. Αυτά είναι. Αδιάβροχο, αντιανεμικό, αντιλερικό. Μαλάκα πάρε εδώ, δεν καταλαβαίνω Χριστό. Αντιμποχικό. Δεν θα βρίζεις. Έχει και τέτοια για τα φυσίγια. Δεν θα βρίζεις. Συγγνώμη. Έχει και τέτοια για φυσίγια, άμα θέλετε. Δεν θα βρίζεις. Α! Σωτό, κάτσε και που είσαι. Κάτσε και που είσαι. Κοίτα τώρα, κοίτα εδώ cinematic, δες εδώ. Wow. Κοίτα. Wow. Πώς πάμε. Φορτζή φίλε. Σίγιου φοιτητικό. Αυτό είναι νυχτά ρε φίλε και θα κάπου θα έχει κεραία στο βουνό. Να την απέναντι είναι ρε. Πού ρε. Να εκεί πέρα στο βάθος. Πώς θα. Αυτό είναι story.